Καλησπέρα, παιδιά, πώς είστε? Καλώς τον. Δόξα τω Θεώ. Καλά είμαι κι εγώ. Καταρχάς να πω ότι μαζί μας είναι ο Γερμανός που είναι ο νούμερο ένα προορισμός και για τα ψώνια και τα τελευταία ψώνια της χρονιάς, δηλαδή τα ψώνια της πρωτοχρονιάς, και με αγορές αξίας 399 ευρώ και άνω. Κάποιος κερδίζει το 15% σε Go for More πόντους με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας. Κατά τα άλλα, καλή χρονιά ή κακή χρονιά? Να έχουμε. Αυτή που φεύγει. Ναι. Εντάξει, πάντα εφόσον είμαστε υγιείς, καλή χρονιά. Ναι. Ναι. Σε προσωπικό, ναι. Σε αθλητικό, μία από τα ίδια για μας. Ναι. Συνήθεια που έγινε λατρεία. Ή η λατρεία που έγινε συνήθεια. Εγώ λέω ότι το 23, αν την κλείσουμε πολύ την κουβέντα στο ποδόσφαιρο, ναι, και μείνουμε μόνο σε αυτά που βλέπουμε μέσα στα παιχνίδια, αυτή ήταν μια καλή χρονιά, δεδομένου ότι μέσα σε αυτή είδαμε τις ελληνικές ομάδες να παίζουν και στην Ευρώπη. Και να παίζουν, δηλαδή, όχι να αποκλείονται από το καλοκαίρι. Α, ναι. Τον Άρη. Όλοι οι υπόλοιποι πήγαν λίγο πιο μακριά. Άρα, από αυτή την άποψη, καλό ήταν. Συμπαθητικό, ξέρω εγώ πώς να το χαρακτηρίσω. Τώρα, αν πιάσουμε όλα τα υπόλοιπα. Και η Εθνική, αν το δεις από αυτή την άποψη, σωστά, έκανε το αναμενόμενο. Δεν έκανε την υπέρβαση, έκανε το αυτονόητο. Ναι, που όμως αυτό το αυτονόητο είχε χάσει τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Εδώ και μια δεκαετία. Κατά μία έννοια. Ναι. Ναι. Βέβαια, εδώ βάζουμε μια ανωτελεία και κουβεντιάζουμε υπό την αίρεση ότι στα μάτς του Μαρτίου θα κάνει αυτό που είναι λίγο παραπάνω από το αυτονόητο, αλλά που δεν είναι αδιανόητο. Μεγάλη τέτοια όμως, μεγάλη τέτοια υπάρχει στο θέμα του Πογιέτ. Από Βρετανία για Πλήμουθ και έτσι, τι παίζει εκεί πέρα? Έχεις κάποια... Έχασε τον προπονητή της η Πλήμουθ την περάσμενη εβδομάδα. Πήγε σε μια άλλη ομάδα. Ναι. Θα σας πω τη γενική μου αίσθηση για τον Πογιέτ. Καταρχάς λέω ότι αν αφρίσω όσα έχω καταλάβει για εκείνον από τον καιρό που ήταν στην ΑΕΚ και από τον καιρό που βρίσκεται εδώ και είναι στην εθνική ομάδα, θα πω ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος πάντοτε έχει ανοιχτά αυτιά και μάτια για μια καλύτερη ευκαιρία. Ειδικά όταν δεν έχει ένα πολυετές συμβόλαιο που να τον δεσμεύει και που απ' την άλλη να τον εξασφαλίζει. Με την ίδια νοοτροπία εργαζόταν και στον καιρό που ήταν στην ΑΕΚ, με την ίδια νοοτροπία βρίσκεται και τώρα στην εθνική ομάδα. Εδώ δηλαδή που βρισκόμαστε, κανείς θα πει μετά από όσα είδαμε στα τελευταία παιχνίδια, μετά τα όσα είδαμε στο μάτς με τη Γαλλία, τα όσα είπαν οι ποδοσφαιριστές, ότι δεν θα έπρεπε να το συζητάμε το ενδεχόμενο να μην είναι ο Πογιέτ εκείνος που θα καθοδηγήσει την ομάδα στα μάτς του Μαρτίου. Αλλά όταν διαβάζεις αυτά που λες, που οι Άγγλοι δεν είναι Τούρκοι, δεν είναι... Ναι, ναι, ναι. Γράφουν μύθους, αλλά πιο υπαρκτούς. Δεν οργιάζει η φαντασία τους, ας το πω έτσι. Άρα, ναι, πάντοτε εγώ κρατώ μια επιφύλαξη, γιατί από την άλλη την πλευρά εμάς μπορεί να μας κακοφανεί, αλλά αν βάλουμε τον εαυτό μας στη θέση του Ρουάνου, για ποιο λόγο να μην πάει στην περίπτωση που κάποιος του προτείνει ένα καλό συμβόλαιο, δεδομένου πως εδώ σήμερα δεν έχει απολύτως καμία εξασφάλιση ότι θα βρίσκεται στην εθνική ομάδα, για να μην πω το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή είναι περίπου, νομίζω είναι βέβαιος και ο ίδιος, ότι στην περίπτωση που μείνει για να παίξει τα μάτια του Μαρτίου, αν τυχόν δεν προκριθεί η εθνική, έφυγε την άλλη μέρα, αν προκριθεί η εθνική, δεν είναι ότι θα ανοίξει και καμιά σαμπάνια η σημερινή διοίκηση της Ομοσπονδίας μαζί του. Ναι, θα πάει προφανώς μαζί του στην τελική φάση του Euro, αλλά μέχρι εκεί, χωρίς καμιά εγγύηση για εκείνον, ότι αυτή την επιτυχία, γιατί επιτυχία θα είναι το να την πάει την ομάδα στην τελική φάση του Euro, ότι θα την εξαργυρώσει με ένα νέο συμβόλαιο. Ναι, όμως αυτό δεν του προέκυψε τελευταίους μήνες του 23, Βασίλη μου. Αυτό είναι στο συμβόλαιό του. Γνώριζε ότι τέλος Μαρτίου λύγει το συμβόλαιό του. Σωστά. Αυτό το υπέγραψε. Σωστά. Γι' αυτό λέω ότι είναι φυσιολογικό τώρα να ψάχνει για δουλειά. Γιατί αφού βλέπει... Και ανήθικο όμως αυτή τη στιγμή. Γιατί έχεις μια υποχρέωση να πας με την ομάδα στα μπαράζ. Σωστά. Αν πει ότι συμφωνεί τώρα για να πάει αμέσως μετά τα μπαράζ, δεν μπορούμε να του πούμε τίποτα. Δικαίωμά του. 1 Απριλίου μπορεί να υπογράψει όπου θέλει. Ακόμα και στο Euro να μας πάει, έχει δικαίωμα. Γιατί δεν τον έχει εξασφαλίσει εθνική. Εκεί είμαι μαζί του.
Ναι, ναι. Εγώ λέω ότι και τώρα να μας ανακοινώσει ότι από την 1η Απριλίου ή ναι, από ναι. την επόμενη του αγώνα με τη Γεωργία, για να σωστά, το κάνω πιο συγκεκριμένο, ναι. ότι θα εργάζεται στην Όπια Πλήμουθ, μαζί του θα είμαστε. Δεν μπορούμε ναι. να του πούμε τίποτα. Ναι. Τώρα, το να πάει να συμφωνήσει και να πει, παιδιά, εγώ βρήκα και μια δεύτερη δουλειά που θα την έχω για πρώτη δουλειά, αλλά θα έρθω και σταμάτω στα μπαράζ. Εκεί μάλλον δεν είμαι σίγουρος, γιατί δεν ξέρω ακριβώς τι συμβόλαιο έχει υπογράψει και τι προβλέπεται μέσα. Τι όρο, αν έχει βάλει ομοσπονδία όρο, ναι. Σωστά, δεν το ξέρω. Mm-hmm. Αλλά αν το κοιτάξουμε μόνο από ηθικής πλευράς, πάλι δεν θα μπορούμε να του πούμε πολλά, γιατί δεν θα λέει φεύγω. Αν πει όμως συμφώνησα με την Πλήμουθ και γεια σας, καλή επιτυχία στα μπαράζ, τότε ναι, εκεί είναι θέμα. Εντάξει, με την Πλήμουθ θέμα... τώρα, δε, όχι, ούτε καν με τη Λέστερ. Ποια Πλήμουθ, ρε φίλε, τώρα. Απλώς σύμφωνα όπως μας τα λες, επειδή τον ξέρεις από τη θητεία του, από την ΑΕΚ, το λεκανοπέδιο τον έχετε ζήσει, προφανώς το κάνει για να πάρει, μήπως μπορέσει και πάρει ένα καινούργιο συμβόλαιο από την Εθνική. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Πίεση είναι αυτό. Κοίτα, αυτό το έκανε την προηγούμενη φορά με την υπόθεση της Ιρλανδίας ναι. και δεν έπιασε. Ναι. Δηλαδή είδε ότι παρότι το χρησιμοποίησε, το έπαιξε αυτό το χαρτί, δεν το φώναξαν να κάνει καινούργιο συμβόλαιο. Άρα δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο λόγος. Ο λόγος είναι ότι... προτού έρθει να αναλάβει την Εθνική, ήταν για καιρό χωρίς δουλειά και αν καταλαβαίνω καλά δεν τον ζήταγε και κανένας σπουδαίος. Και αν πάμε, αν το ανοίξουμε και περισσότερο, στην τελευταία πενταετία προτού έρθει να αναλάβει την Εθνική Ομάδα, δεν είχε καμιά δουλειά της προκοπής. Δεν του προέκυψε μια δουλειά της προκοπής. Δηλαδή η τελευταία καλή δουλειά που του είχε προκύψει ήταν στη Γαλλία με την Μπορντό. Από τότε και μετά δεν είχε ζήτηση. Άρα σήμερα μπορεί να λες πια Πλήμουθ, αλλά για κάποιον που δεν έχει κάτι καλύτερο και ναι. που δεν του έχει δει ότι δεν του προκύπτει και κάτι καλύτερο, ναι, νομίζω ότι αν του έδινα ένα συμβόλαιο που να μην είναι μέχρι το τέλος της σεζόν, τότε θα τον βάζαν στη διαδικασία να πάει. Αυτή είναι η σκέψη μου. Πέρα από όλα τα άλλα, τώρα μπορεί ο Πογιέτ να στρεσάρεται σε σχέση με την Ελλάδα, εννοώ, και από τους... για την ώρα είναι ψήθυροι, αλλά οι ψήθυροι που αύριο μεθαύριο μπορούν να γίνουν φωνές, που λένε ότι τώρα που κυκλοφορεί ελεύθερος ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, γιατί η Ομοσπονδία να μην τον σκέφτεται. Ναι. Εδώ βέβαια για να προσπαθήσουμε να δούμε όλη την εικόνα, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η Ομοσπονδία έχει εκλογές στο τέλος της περίοδου. Σωστά. Άρα δεν είναι και πολύ απλό για τη σημερινή διοίκηση να πει εγώ φωνάζω έναν προπονητή και δεσμεύω την Ομοσπονδία ως διοίκηση για μια πολυετή συνεργασία με έναν προπονητή. Ούτε τον Ιβάν τον έχουν ρωτήσει, αν ενδιαφέρεται. Σωστά. Αυτή τη στιγμή. Γιατί έχει τεράστια διαφορά η καθημερινότητα ναι. της ομάδας με την Εθνική. Εννοείται. Ναι. Και δεν έχω ιδέα καν αν τον έχουν ρωτήσει ή όχι. Και εγώ αυτό λέω ότι γνωρίζω. Αρχίζω και το ακούω όλο και πιο έντονα ναι. που μπορεί να έχει ξεκινήσει από ένα συνειρμό που κάποιος μπορεί να κάνει. Μπορεί όμως να έχει και μεγαλύτερο βάθος. Δεν το ξέρω. Δεν θέλω να πω ναι. Κάτι που δεν γνωρίζω. Δεν μπορώ να το σχολιάσω παραπάνω όλο αυτό. Εντάξει, τώρα για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, η λογική λέει ότι δεν, επειδή και οι ποδοσφαιριστές έπαιξαν για εκείνον στα τελευταία παιχνίδια, θα μου προκαλέσει κατάπληξη αν εκείνος τώρα τους παρατήσει σε αυτή την προσπάθεια και πάει στην Πλήμουθ. Το να ζητήσει να δουλέψει παράλληλα είναι κάτι που καθόλου δεν το αποκλείω. Αλλά το να πει, παιδιά, επειδή με ζήτησε η Πλήμουθ, πάω να φύγω και καλή επιτυχία εσείς στα μπαράζ, δυσκολεύομαι πολύ να πιστέψω ότι μπορεί να το κάνει. Αυτό λέω. Είναι πάντως μέρες που κουβεντιάζουμε για τον ένα ή τον άλλο λόγο, όλο για προπονητές. Ναι. Δηλαδή ξεκινήσαμε πάνω στην είδηση της συμφωνίας του Ρασβάν Λουτσέσκου με τον Ιβάν Σαββίδη για νέο συμβόλαιο. Τη συμφωνία, έτσι, όχι της υπογραφής συμβολέου. Ναι. Το λέω αυτό γιατί σήμερα, ας πούμε, είδαμε τον Φατίχ Τερίμ, που τον είχαμε δει και στις προπονήσεις, δεν αφορά την φόρμα με το τριφύλι, τώρα τον είδαμε, έβαλε την υπογραφή, ξέρουμε ότι υπέγραψε. Mm-hmm. Για τον Λουτσέσκου δεν πρέπει να πούμε την είδηση της υπογραφής, γιατί δεν τον έχουμε δει να υπογράφει. Το αφήνω στην άκρη αυτό. Λέω, ξεκινήσαμε λοιπόν να κουβεντιάζουμε σε σχέση με το... Και δεν είναι του παρόντος του Λουτσέσκου, έχει ακόμα 6 μήνες συμβόλαιο, είναι για επέκταση, οπότε σωστά. Εντάξει.
Σωστά. Ναι. Παρ' όλα αυτά, μέχρι ναι. να τον δούμε να υπογράφει, δεν θα λέμε για την υπογραφή ναι. του συμβολίου, θα λέμε για τη συμφωνία του για να υπογράψει νέο συμβόλαιο. Mm-hmm. Που δεν ξέρω και για πόσα χρόνια είναι αυτό το νέο συμβόλαιο. Ναι. Μετά συνεχίσαμε με όλο αυτό που συνέβη στον Παναθηναϊκό με τον Γιωβάνοβιτς και τον Τερίμ, που όλο αυτό που συνέβη χθες στο κλειστό του ΆΚΑ, στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ερυθρό Αστέρα για την EuroLeague, δείχνει το τι επρόκειτο να συμβεί, τι θα συνέβαινε, να το διατυπώσω σωστά, στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, αν δεν υπήρχε αυτή η απόφαση για τη διεξαγωγή των αγώνων με κλειστές πόρτες. Το λέω αυτό γιατί εχθές όταν ο Τερίμ εμφανίστηκε στο κλειστό του ΆΚΑ, τον χειροκρότησαν και αμέσως άρχισαν τα υβριστικά συνθήματα για τον ιδιοκτήτη των μετοχών της Παναθηναϊκός. Και στο φινάλε του παιχνιδιού, σε μια στιγμή πολύ πανηγυρική για τον Παναθηναϊκό δεδομένο ότι νικούσε στο παιχνίδι, όλο το γήπεδο άρχισε να τραγουδάει το όνομα του Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Αυτό δείχνει το τι θα γινόταν στη Λεωφόρο αν η Λεωφόρος ήταν γεμάτη στα προσεχή παιχνίδια. Δηλαδή αν τώρα στις 3 Ιανουαρίου πήγαινε να παίξει ο Παναθηναϊκός με τον Πασιάνενα και είχε κόσμο, αυτό που είδαμε χθες στο ΟΑΚΑ μας δείχνει ότι αυτό θα ήταν ένα συλλαλητήριο υπέρ του Γιωβάνοβιτς κατά του Αλαφούζου και στη μέση ένας αμήχανος προπονητής που δεν θα άρχισε να καταλαβαίνει που έμπλεξε. Αυτό είναι που καταλαβαίνω τώρα καταγράφοντας τη στιγμή, ναι. γιατί ξέρετε όλα αυτά αλλάζουν και μπορεί πραγματικά όταν θα λήξει η περίοδος των άδειων κερκίδων στα μέσα του Φεβρουαρίου, το λέω γιατί ο μήνας είναι γεμάτος από μεγάλα παιχνίδια για τον Παναθηναϊκό όπως για όλες τις μεγάλες ομάδες, ναι. μπορεί τα αποτελέσματα να τον έχουν κάνει mainstream τον Τερίμ. Δεν είναι κάτι που εγώ μπορώ να το αποκλείσω. Ένας αποκλεισμός κατά του Ολυμπιακού θα γίνει ο πρώτος μάγκας. Ναι, και αν έχει νικήσει και την ΑΕΚ εκτός έδρας, ας πούμε, στο πρωτάθλημα, τότε στο πρώτο παιχνίδι θα γίνει συλλαλητήριο υπέρ του Τερίμ. Γιατί αυτοί είμαστε οι Έλληνες ποδοσφαιρόφιλοι. Έτσι είναι. Αντίθετα, αν ο Παναθηναϊκός έχει πάει άσχημα σε αυτά, και ενώ δεν θα μπορεί να τα βάλει κανείς με τον Τερίμ, δηλαδή, εμένα μου φαίνεται και, ξέρετε, ψάχνω διαρκώς να βρω λογική σε αυτή την επιλογή που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. Στο ότι αποφασίζει τώρα με τόσα μεγάλα παιχνίδια μπροστά να κάνει restart, και το restart είναι κυριολεκτικό, γιατί έρχεται ένας προπονητής και λέει αλλιώς θα παίζουμε. Ναι. Εσύ σαν Βασίλης τι εξήγηση δίνεις, γιατί δεν μπορεί να είναι έτσι το θέμα, κάτι δεν μου κολλάει εμένα ρε Βασίλη. Δηλαδή το λέω πολλές φορές πάνω σε αυτά. Εμείς που δεν είμαστε αυτόπτες και αυτοί μάρτυρες και δεν την ξέρουμε όλη την ιστορία, δεν μπορούμε να είμαστε και απόλυτοι στο. Δεν μπορεί τώρα ο Αλαφούζος επειδή αποκλείστηκε από τη Μακάμπη και έπεσε από την πρώτη θέση να το φάει, να τον έτρωγε τέλος Μαΐου, να πω εντάξει, έχασε ένα πρωτάθλημα, του το καταλογίζεις μαζί σου. Πας από την αρχή με έναν καινούριο προπονητή. Τώρα κάτι δεν καταλαβαίνουμε ίσως. Δεν καταλαβαίνουμε. Έχω πει πολλές φορές ότι επειδή οι ομάδες, και δεν αναφέρομαι μόνο στον Παναθηναϊκό, αναφέρομαι στη συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών ομάδων, δεν έχουν κάποια διαδικασία για να αξιολογούν τον προπονητή. Ένα πρωτόκολλο δηλαδή που το ακολουθούν και λένε υπάρχει ο τεχνικός διευθυντής, ο οποίος έχει από κάτω του 2-3 αναλυτές, οι οποίοι αναλύουν διαρκώς. Υπάρχει στον Παναθηναϊκό τέτοιος. Ο κύριος Παπαδημητρίου. Ναι, προφανώς προφανώς υπάρχει και υπάρχει και στις περισσότερες ομάδες. Εγώ περιγράφω τη διαδικασία και λέω ότι σε μια κανονική ομάδα, μακριά από την Ελλάδα, το είπες, ναι. ο τεχνικός διευθυντής έχει από κάτω του αναλυτές που δουλεύουν για αυτόν, όχι για την ομάδα, όχι για την αναλύουν την απόδοση της ομάδας και να δίνουν τις πληροφορίες στον προπονητή και τους συνεργάτες του, ώστε αυτοί να τις αξιοποιούν. Επιπλέον αυτών των αναλυτών υπάρχουν αναλυτές που εργάζονται για τον τεχνικό διευθυντή. Όταν ο τεχνικός διευθυντής, εδώ τώρα όλη η κουβέντα εξαρτάται από το είδος της διοίκησης που έχει επιλέξει μια εταιρεία για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Γιατί υπάρχουν εταιρείες που λένε ο μεγαλομέτοχος αποφασίζει για όλα, για το πόσα λεφτά θα ξοδέψουμε στις μεταγραφές, για το τι παίχτες θα πάρουμε, για το ποιος θα είναι ο προπονητής, τι μπάλα θα παίζει, μπλα μπλα μπλα, και ο
τεχνικός διευθυντής υλοποιεί. Δεν αποφασίζει, υλοποιεί. Ναι. Μπορεί να μετέχει και λίγο στη διαδικασία της λήψης των αποφάσεων και να έχει κάποια σχετική βαρύτητα η άποψή του, αλλά δεν είναι εκείνος που έχει την ευθύνη για να παίρνει τις αποφάσεις. Είναι αυτό, ένα είναι μοντέλο ένα και management. Αυτό. Ναι. Ναι. Και δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, για να μην πω επικρατεί, θα πω σίγουρα επικρατεί, για να μην πω ότι όλοι λειτουργούμε με αυτή την νοοτροπία. Μακριά από την Ελλάδα και σε κανονικές χώρες μπορεί να το βρεις αυτό, και στην Ισπανία μπορεί να το βρεις αυτό το μοντέλο, να υπάρχει σε ποδοσφαιρικές εταιρείες, αλλά δεν είναι το κυρίαρχο. Το κυρίαρχο είναι αυτό που θέλει αυτούς που βάζουν τα λεφτά να φωνάζουν τον τεχνικό διευθυντή, να του λένε ποια είναι τα λεφτά που μπορεί να διαχειριστεί, να του λένε ποια είναι η επιθυμία τους σε σχέση με την ιδέα που έχει ο σύλλογος για το ποδόσφαιρο που θέλει να παίζει. Θέλουμε να παίζουμε επιθετικά. Δεν μας νοιάζει αν θα παίζουμε επιθετικά, θέλουμε αποτελέσματα. Και ας πονάνε τα μάτια μας και ας παίζουμε με τέσσερις γραμμές άμυνας. Κάνε ό,τι ναι. Βρες όποιον θες, μπλα μπλα μπλα. Παίρνει αυτή την πληροφορία λοιπόν ο τεχνικός διευθυντής και όλα τα υπόλοιπα τα αποφασίζει εκείνος με αυτούς που έχει να δουλεύουν μαζί του για να τον τροφοδοτούν με πληροφορίες, με αναλύσεις, με γνώμες, με όλα. Εδώ στην Ελλάδα αυτή η διαδικασία μπορεί να έχει ακολουθηθεί από καιρό σε καιρό, για κάποιους μήνες ας πούμε, σε κάποιες ομάδες. Ναι, μέχρι εκεί. Συνέχεια δεν είχε πουθενά. Δηλαδή δεν υπάρχει μια ομάδα που έχει λειτουργήσει με αυτή την νοοτροπία για μια πενταετία, ώστε να μπορούμε να το κρίνουμε ως μοντέλο και να πούμε δοκιμάστηκε αυτό το μοντέλο στην τάδε ή τη δίνα ομάδα, πέτυχε, δεν πέτυχε, είχε αυτές τις αδυναμίες κτλ. Κτλ. Εδώ δεν υπάρχει πρωτόκολλο διαδικασίας. Εδώ είναι, είμαι ο Γιάννης Αλαφούζος, είναι δικός μου Παναθηναϊκός, μου είπε ο Γιάννης, ο Τάκης, ο Γιώργος, ο Μίτσος, όλοι αυτοί που με περιτριγυρίζουν, που είτε τους ταΐζω για να με περιτριγυρίζουν, είτε είναι κοντά μου γιατί ελπίζουν, προσδοκούν, θέλουν, προσβλέπουν ότι θα ταϊστούν, με βλέπουν εμένα να είμαι σκασμένος με τον προπονητή και μου λένε ναι βέβαια έχεις δίκιο, αμυρωδιάς τώρα, δεν το έχει χάσει, δεν τον πιστεύουν οι παίχτες, δεν μπορεί, δεν έχει κότσια, δεν μπορεί να την κάνει πρωταθλήτρια την ομάδα κτλ, κτλ. Εγώ επηρεάζομαι, ακυρώνω τεχνικούς διευθυντές, προπονητές, συνεργάτες, επιτελεία, όλο το σχέδιο που έχω δει να μου παρουσιάζεται πριν από ένα χρόνο, το καλοκαίρι, πριν από 6 μήνες, δεν ξέρω πότε ήταν η τελευταία του φορά με τον προπονητή, και λέει, ακούει έναν συνεργάτη του που είναι παραγωγός τουρκικών reality και του λέει εγώ ξέρω τον Τερίμ προπονητάρα είναι πάρτον, και πάει στην Κωνσταντινούπολη και τον υπογράφει. Αυτό είναι που έγινε και εδώ δεν υποθέτουμε, γιατί εμφανίστηκε ο Ατζούν και είπε, εγώ του τον πρότεινα, του είπα ότι είναι πολύ καλός προπονητής Μπουρουμπούρου, έτοιμος πρωταθλητής, το έχει ξανακάνει. Ήρθε στο σπίτι μου στην Κωνσταντινούπολη, το συνάντησε και γίναμε συνεργάτες. Άρα μαρτυράει χωρίς ξύλο. Δηλαδή εδώ δεν χρειάζεται να ψάξουμε να δούμε πώς έγινε. Ξέρουμε πώς έγινε. Ναι. Ακούσαμε έναν από τους αυτόπτες μάρτυρες να μας το περιγράφει. Με ποια λογική οδηγήθηκε εκεί ο Αλαφούζος, ενδεχομένως κάποτε να τον ακούσουμε. Φαντάζομαι αν τυχόν και πάρει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα θα τον ακούσουμε. Αντίθετα, αν δεν πάρει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα, δεν νομίζω ότι θα μοιραστεί μαζί μας όλη αυτή την ιστορία σχετικά με το πώς έφτασε σε αυτή την απόφαση. Αυτή είναι η σκέψη μου πάνω σε όλο αυτό. Που δεν έχει και πολύ νόημα, γιατί σήμερα αποφάσισε με έναν τρόπο, αύριο θα αποφασίσει με έναν άλλον τρόπο. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Δεν υπάρχουν διαδικασίες και στον Παναθηναϊκό δεν ξέρω πόσες φορές να έχουν υπάρξει. Υπήρξαν στιγμές ας πούμε που άφηνε την ευθύνη για λίγο, ειδικά όταν δεν ήθελε να βάζει λεφτά. Ο Αλαφούζος άφηνε προπονητές ή τεχνικούς διευθυντές να κάνουν ό,τι τους κατεβαίνει στο κεφάλι για να λύνουν με έναν τρόπο δημιουργικό τα προβλήματα που είχαν, που ήταν πολλά και κυρίως ήταν οικονομικής φύσης. Σήμερα, δηλαδή από τον καιρό που άρχισε να ξαναβάζει λεφτά, εκείνος τις κρατάει για τον εαυτό του αυτές τις αποφάσεις. Για το, καλό του για το καλό του ποδοσφαίρου, ελπίζω να αποτύχει αυτό το μοντέλο. Και ας γίνομαι αντιπαθητικός για τους Παναθηναϊκούς. Παρότι τον Γιωβάνο δεν τον έχω ψηλά προπονητικά, καλό είναι να αποτύχει αυτό το μοντέλο. Γιατί αν πετύχει και πάρει το πρωτάθλημα ο Τερίμ, αύριο μεθαύριο ο Σεφερλής θα διαλέξει τον προπονητή του Ολυμπιακού. Αν έχει κάποιο γνωστό. Δεν διαφωνώ με τη θέση σου, αλλά εδώ θέλω να πω ότι η επιτυχία και η αποτυχία είναι έννοιες αφηρημένες. Θα έπρεπε εμείς να τις κάνουμε πιο συγκεκριμένες. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός με τον Γιωβάνοβιτς προσπαθούσε να φτιάξει μια ομάδα. 2,5 χρόνια προσπαθούσε να φτιάξει μια ομάδα.
αν θυμηθούμε τον Παναθηναϊκό στον πρώτο το καιρό του Γιωβάνοβιτς και τον συγκρίνουμε με τον Παναθηναϊκό που βλέπαμε φέτος σε αυτό το πρώτο εξάμηνο, θα διαπιστώσουμε ότι από την ομάδα που εκείνος άρχισε να δημιουργεί το καλοκαίρι του 2021 μέχρι την ομάδα που εμφανιζόταν το φθινόπωρο και το χειμώνα του 2023, βλέπαμε μια εξέλιξη, μια συνέχεια. Άλλαζαν ποδοσφαιριστές, άλλαζε το παιχνίδι. Στη διάρκεια της φετινής σεζόν, μάλιστα συγκριτικά με τις προηγούμενες δυο, το καταλαβαίναμε ότι υπάρχει αλλαγή, ότι ο προπονητής προσπαθεί να κάνει την ομάδα του να είναι μια ομάδα με περισσότερο ρίσκο στην επίθεση, με μεγαλύτερο αριθμό επιθέσεων, με μεγαλύτερο αριθμό τελικών προσπαθειών. Έκανε τροποποιήσεις δηλαδή στο μοντέλο παιχνιδιού που είχε παρουσιάσει τα προηγούμενα δύο χρόνια. Στο δικό μου μυαλό, το όραμα μιας ομάδας, ενός μιας ΠΑΕ, για να γίνω κατανοητός, είναι να ξεκινά μια μέρα με έναν προπονητή και να βλέπει πού βρίσκεται σήμερα και πού θέλει να πάει στη διάρκεια της τριετίας, με σαφείς συγκεκριμένους στόχους ανά σεζόν, που οι στόχοι να είναι σχετικοί, ένα, με το είδος του ποδοσφαίρου που παίζει η ομάδα, δύο, με το πόσους ποδοσφαιριστές δημιουργεί ή τους μεγαλώνει την υπεραξία ώστε να μπορεί να τους πουλήσει, και ποδοσφαιριστές που να είναι και ντόπιοι προκειμένου να ενισχύουν τον δεσμό ανάμεσα στους οπαδούς και την ίδια την ομάδα. Το επόμενο είναι το κατακτώ τίτλους ή όχι. Δεν μπορεί να είναι το πρώτο. Αν είναι το πρώτο, δεν σε ενδιαφέρουν όλα τα υπόλοιπα, τότε πας και παίρνεις έναν προπονητή, πώς να τον πω τώρα, της μια σεζόν, να παίξεις μια ζαριά, παίρνεις 5-6 ποδοσφαιριστές που είναι προσωπικότητες που έχουν παραστάσεις που κοστίζουν πολύ δηλαδή, και που μπορείς να βασίσεις πάνω τους την απέτηση από την πρώτη μέρα να αποδίδουν υποποίηση και να κάνουν περίπατο, και ρίχνεις τη ζαριά σου. Αυτό είναι ζαριά. Δεν φτιάχνεις ομάδα. Δοκιμάζεις να πάρεις το πρωτάθλημα. Έτσι. Εδώ λοιπόν, μέχρι εδώ ο Παναθηναϊκός, και για να κλείσω επειδή έχουμε καβαλήσει και την ώρα, μέχρι εδώ ο Παναθηναϊκός έφτιαχνε ομάδα και μια μέρα είπε, όπα, στα σκουπίδια αυτό που έκανα 2,5 χρόνια τώρα, πάμε να ρίξουμε μια ζαριά στο καζίνο για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Ναι. Και αν πιάσει ζαριά, δεν θα σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός έγινε ομάδα. Όχι. Ότι πέτυχε όμως δηλαδή, το στόχο του. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι αν ο στόχος, εδώ αυτό μας επικοινώνησε ο Αλαφούζος. Θέλω να ρίξω μια ζαριά για να πάρω το πρωτάθλημα. Όχι, θέλω να κάνω καλύτερη ομάδα. Καλύτερη ομάδα με έναν προπονητή 70 ετών, που στη διάρκεια των τελευταίων ετών δεν έφτιαξε ποτέ ομάδα. Δηλαδή, επειδή συζητάμε για το τι είναι ο Τερίμ, και ο Τερίμ είναι ένα πολύ μεγάλο μέγεθος. Ιστορικά για το τουρκικό ποδόσφαιρο, ίσως είναι και το μεγαλύτερο μέγεθος, όταν κουβεντιάζουμε για προπονητές. Όμως είναι ένας προπονητής ο οποίος στα τελευταία του χρόνια προσπάθησε στην τέταρτη του φορά στη Γαλατασαράι, επειδή έπεσε σε μια περίοδο που δεν είχαν πολλά λεφτά, προσπάθησε να φτιάξει ομάδα με νεαρούς ποδοσφαιριστές. Έφτασε να αποδοκιμάζεται από το κοινό που τον λατρεύει. Άρα δεν είναι κάποιος που έρχεται σήμερα για να φτιάξει ομάδα. Είναι πολύ... Εδώ όλο αυτό που έχει συμβεί στον Παναθηναϊκό είναι πολύ καθαρό. Καταλαβαίνουμε από όποια πλευρά και να το κοιτάξουμε ότι είναι μια ζαριά για να πάρει το πρωτάθλημα. Το αν θα βγει ή όχι, εδώ θα μάθουμε. Θα το δούμε με την έχουμε. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Βασίλη. Εύχομαι σε όλους καλή πρωτοχρονιά, υγεία, να είστε όλοι καλά. Καλή με αυτό, υγεία. Και να είμαστε όλοι πίσω υγιείς, να κουβεντιάζουμε για μπαλίτσα. Να τα πούμε. Να είσαι καλά. Αυτά από τον Βασίλη Σαμπράκο, αυτά και από εμάς.